τα οποία ήταν αιτούμενα και για το Ρωσίο και για την Κρήτη, αλλά και την χώρα γενικότερα. Οι χρηματοδοτήσεις διασφαλίστηκαν την προηγούμενη περίοδο, και αναφέρομαι συγκεκριμένα και στο Σοδιόμετρο του Πράγματος του Βραμιάνου, και στο πράγμα του Αγίου Άλματο, και στη χειμωνοξαμιλή του Κοκλακιόλου, και στην ίδρυψη του αγωγού μεταφοράς από το φράγμα του Συνδέμικου στον Άγιο Νικόλο, 20 εκατομμύρια. Αυτά όλα μαζί είναι 150 εκατομμύρια. Και γιατί τα διασφαλίζαμε, διότι ο Πρωθυπουργός προσωπικά κατάφερε και διαπραγματεύτηκε ένα ταμείο ανάκαμψη τάξη των 36 εκατομμυρίων ευρώ. Βεβαίως είχαμε οριμότητα μελετών και νομίζω ότι το ζητούμενο τη επόμενη προγραμματική περίοδου είναι το Ταμείο Ανάκαμψη θα αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά. Σε αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Θα απασχολήσει σίγουρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επόμενη περίοδο αυτά όσον αφορά τα πολύ μεγάλα έργα τα οποία ήταν ετούμενα για Πορασίτη για χρόνια. ΒΟΑΚ. Για πρώτη φορά έχουμε και χρονοδιάγραμμα, έχουμε και χρηματοδότηση. Πρέπει να φτάσει στη ΣΥΤΙΑ, προφανώς και πρέπει να φτάσει. Για να φτάσει στη ΣΥΤΙΑ, έχω το πω παραστατικά, έχουμε τρία τμήματα. Τα δύο τμήματα έχουν ρημότητα μελετών, είναι 130 εκατομμύρια μέχρι την παγιά μου, και από το καθούσι μέχρι τη ΣΥΤΙΑ είναι πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση του ΒΟΑΚ σε επίπεδο πλασιτήριου για να μην τα λόγω των ψώματων. Πόσο έχουμε οριμότητα με αυτό, είμαι πολύ αισιόδοξο ότι είμαστε κοντά τουλάχιστον από του ευρωπαϊκού χώρου να ασφαλίσουμε τουλάχιστον για τα δύο πρώτα κομμάτια την χρηματοδότηση. Στα ελληνικά πάρκα, στα θαλάσσια ελληνικά πάρκα, συμφωνήσουμε με τον Γιώργο τον Κουτάντορ, η ΣΥΤΙΑ αυτή τη στιγμή καλύπτει περίπου το 50% των άφεση επίπεδο Κρήτη. Έτσι, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ειδικά σε ευαίσθητες τουριστικά δημιουργίες όπως είναι η Ερμόντας, αν φέρουμε στα θαλάσσια αυτοταξικά πάρκα. Και να ολοκληρώσω, τώρα για τη Σπιναλόγα, νομίζω είναι και θέμα, εντάξει, έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις και σε αναστηλώσεις έχουν μεταφέρει πολλά χρήματα. Έτσι ακριβώς είναι. Και χρήματα έχουν επενδυθεί. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή να ξέρουμε. Έτσι. Δηλαδή. Καλά, αυτό το. Αντίκωση είχαν γίνει τα ιδέα πέρυσι, αλλά. Και θέλω να πω ότι είναι ένα αρχαιολογικό μουσείο, αναστηλώσει του Σπιναλόγα. Χρειάζονται κι άλλε παρεμβάσει. Αλλά αυτέ τι παρεμβάσει, οι μόνιμε παρεμβάσει, πρέπει να είναι και χρήματα. Έτσι, από κάπου πρέπει να βρουν αυτά τα χρήματα. Μεταφορικό ζωή με μια κουβέντα. Υπήρχαν προβλήματα στην εφαρμογή του. Άρα τότε χρειάζεται ένα συγχρονολογισμό. Χρειάζεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως το μεταφορικό ισοδύναμο είναι ένα μέτρο ανίσχυση στις ισοδυναμικότητες. Εμείς το πίσω προηγούμενο διάστημα εξασφαλίσαμε, το γνωρίζετε πολύ καλά, πολλές και σημαντικές χρηματοδοτήσεις για ελληνικές οικονομίες. Στο Βλασίδια, στην Κρήτη, αλλά και σε όλη την χώρα. Έτσι, αυτά να τρέξουν, αυτά να ολοκληρώσουν, θα εμπλουτιστεί το. Θα λυστούν και οι υποδομές εδώ στον Άγιο Νικόλαο και στη Μακρυγαλό και στην Σιτία με αποτέλεσμα να αναβαθμιστεί την καλύτερη και του τουριστικού που αυτά έχουν παρακαλουσίες και με την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και ολοκληρώνουμε τις εργάτες γης. Τεράστιο θέμα, θα μας το πει φαντάζομαι και ο Υπουργός. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι η μόνιμη πλέον μετανάστευση. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Νόμιμο. Ναι. Δηλαδή να δημιουργήσουμε, το είχαμε συζητήσει με τον Υπουργό Εξωτερικών, να δημιουργήσει ένα μόνιμο πουλ εργατό μέσω διακρατικών συμφωνιών, έτσι ώστε να αποφεύγεται πλέον η γραφειοκρατία να κάνω την κατάκριση και να περιμένω το προξενείο, την πρεσβεία. Αν σε επιβαρύνεστε από 300 μέτρα 600 ευρώ να μετάκρισε τώρα. Άρα ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα μόνιμο πουλ, δεν είναι μόνο τουρισμός. Είναι και η αγροτική παραγωγή, είναι και οι κατασκευές. Άρα ένα σύνθετο θέμα γιατί χρειαζόμαστε και εξειδικευμένο.
ειδικά στο χώρο των κατασκευών, αλλά ένα μεγάλο στίγμα για την επόμενη περίοδο. Εγώ νομίζω ότι είμαστε σε καλό σημείο. Καταρχήν υπάρχει πολιτική σταθερότητα στη χώρα, μεγάλο μεσοκομείο, πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει ασφάλεια, έτσι, υπάρχει έμπαρκτο ενδιαφέρον ενδιαφέρον. Υπάρχουν προβλήματα, έτσι αναμφίβολα υπάρχουν πολλά προβλήματα. Όμως εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που ένας κορυφαίος υπουργός είμαι σήμερα στο Βασίλειο, ο οποίος παίζει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής. Ήταν και ο υπουργός που μας έλεγε το προηγούμενο διάστημα. Με την καλή έννοια, έτσι, τήρηση του. Γιατί η κυβέρνηση για πρώτη φορά έχει ολοκληρωμένο κυβερνητικό χώρο. Το οποίο το παρουσιάζουμε στην αρχή καθένα. Του έλεγε στόχοι, κανονικότατα, λειτουργούν όλες οι οργανωμένοι οργανισμοί. Έτσι, αλλά περισσότερο από αυτά σας πει ο κ. Υπουργό, θέλω να τον καλωσορίσω στο Βασίλειο. Ολοκληρώνουμε την προσφυγική στήριξη. Μου ξέρω κάποια την ευκαιρία να κάνουμε και το Δήμα μια κουβέντα, αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε μετά από δεκαετίες τον Άγιο Νικόλαο, τουλάχιστον να κερδίσουμε μια χρηματοδότηση. Γιατί το σύνολο τη προσφυγική στήριξη στον Άγιο υπερβαίνει, δεν ξέρω, τα 12-15 εκατομμύρια. Ας ξεκινήσουμε με κάτι με 2-3 εκατομμύρια. Έτσι, να ξεκινήσουμε και από εκεί και πέρα. Εδώ είμαστε να ολοκληρωθούν οι υποδομές.